Και εγώ, people of the internet, σήμερα θα αλλάξουμε το σαλόνι μου, όπως βλέπετε και από τον τίτλο. Και για ακόμα μία φορά ξέχασα να κάνω intro, οπότε εντάξει τώρα. Νομίζω αυτό πρέπει να καθιερωθεί. Βασικά, δεν χρειάζεται να κάνω intro. Θα ξεκινάω κατευθείαν τύπου έχω φτιάξει αυτές τις λωρίδες και θα τις βάψω. Θα ξεκινάνε έτσι τα βίντεο μου. Γιατί, τι ωραία, να κάνουμε εισαγωγή στο τι. Αν είχα κάνει βιντεοκλήση με τη Βασιλικού, ωραία, τη Μαρία. Και τη πω, να σου πω, θα σου κάνω βιντεοκλήση. Θα τη έλεγα, γεια σου Μαρία, καλώς ήρθες σε ένα βίντεο σήμερα, θα σου δείξω πολλά στο σαλόνι. Όχι, θα τη έλεγα, κοίτα τι έφτιαξα. Θα μου πεις έτσι, θα έκανα βίντεο που θα ήταν 20 δευτερόλεπτα. And YouTube wouldn't like this. Δεν πειράζει. Το επόμενο κλιπάκι που θα δείτε είναι περίπου 2-3 εβδομάδες πριν, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η Βενετία του μέλλοντος που αρχίζει και παίρνει χειμωνιάτικα από τις σακούλες και τις βαλίτσες. Έτσι το πήρα αυτό, γιατί έχω μόνο τα κοντομάρικα κάτω και κρυώνω. Είναι αυτό το αμήχανο διάστημα μέχρι να αποφασίσεις να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα που απλά παίρνεις ρούχα από εδώ, από εκεί και από εκεί και τα αναμπουμπουλιάζεις, αν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η λέξη, τα αναμπουμπουλιάζεις όλα τα ρούχα και τα κάνεις χάλια και τα τσαλακώνεις και τα χάλας, μέχρι να πεις ότι εντάξει, οκ, απλά ας τα βάλω σε κρεμάστρα. Σας είχα ξαναπεί και σε άλλο vlog ότι η έμπνευσή μας για το σαλόνι ήταν κάπως πιο ναι μεν να υπάρχουν αγάλματα και χρυσά και μπαρόκ, αλλά να υπάρχει και πάρα πολύ χρώμα. Αυτό το maximal steel που βλέπουμε συνέχεια στο Pinterest μας αρέσει πάρα πολύ και στους δύο και σε μένα και στον Άλεξ και είχαμε δει κάποιες φωτογραφίες σαν αυτά που βλέπετε εδώ πέρα που μας έδωσαν πολύ έμπνευση και σκεφτήκαμε ότι ένας τρόπος να βάλουμε χρώμα στο σαλόνι, αλλά όχι με πόστερ όπως κάνουμε συνήθως, θα ήταν να φτιάξουμε κάποιες ρίγες, αυτές εδώ οι ρέτρο ρίγες. Θα δείξει αν θα το καταφέρουμε αυτό, αλλά αυτή ήταν η αρχική μας έμπνευση. Από την άλλη μεριά που είναι ο καθρέφτης, πάλι θέλαμε να βάλουμε λίγο χρώμα. Απλά φοβόμασταν μήπως δεν ταιριάξει πάρα πολύ με αυτό το μπαρόκ στυλ. Αλλά ξέρεις τι, γιόλο, απλά θα το δοκιμάσουμε. Λέω να του πάρω ένα κασπό για να ανέβει λίγο πιο ψηλά, να πάει έτσι ως εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξει το βάρος. Πρέπει να βρω κανένα πολύ στιβαρό και που να ταιριάζει λίγο στον χώρο. Μου αρέσει και μπροστά το σκαμπό που κρύβει την απέσια γλάστρα, αλλά οκ. Είναι μέχρι να το συνηθίσω νομίζω, γιατί αρχίζουν να πέφτουν αρκετές αλλαγές στο σαλόνι. Θα βλέπω τα πράγματα να αλλάζουν πολύ απότομα και θα μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά ναι, θέλω να πάει πιο ψηλά, η αλήθεια είναι. Περίμενα ότι θα ήταν και πιο ψηλό. Αυτό είναι 2 μέτρα. Τότε δεν είμαι και τόσο κοντίνσο, νόμιζα. Όχι, όχι, είναι χαριταμένο, εντάξει. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το αληθινό, αλλά ό,τι φυτό έχει μπει σε αυτό το σπίτι το έχω σκοτώσει, οπότε κρίμα είναι. Αλήθεια. Ο Άλεξ καθαρίζει έτσι τα κρεμμύδια. Πώς τον λένε αυτόν τον τύπο που πηγαίνει και βρίζει κόσμο? Gordon Ramsay. Άμα σε έβλεπε έτσι σε μαγαζί, πιστεύεις τι θα σου έκανε? Θα μου δίνει χαρτίρια. Θα σε μπαίτιζε, εγώ πιστεύω. Γιατί είδα πως ωραία έχει κόβει το κρεμμυδάκι χωρίς να δακρύσω. Δεν φαίνονται και πολύ έντονα, αλλά ορίστε οι ρίγες μου, τις έχω μετρήσει. Κάθε ρίγα μου είναι 13 εκατοστά. Βρήκα ότι είναι το ιδανικότερο για το μέγεθος του τοίχου. Μέτρησα την γραμμή μου που είχα ήδη κάνει με τον σπάγο και προσπαθούσα να βρω ένα σημείο να το σταθεροποιήσω με το χέρι μου. Και μετά το τραβούσα από εδώ, αλλά προεξέχει λίγο. Οπότε πήγαινα το άλλο με το χέρι λίγο πιο εκεί. Και μετά τσέκαρα να δω άμα είναι ίσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ήθελα να είναι στο ίδιο για να κάνω μια ακτίνα. Και όπως είναι έτσι γραμμές, τσακ 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 το ακολούθησα και ορίστε, τώρα σας έδωξα πρόχειρα, αλλά καταλαβαίνετε. Το point είναι ότι βγήκε. Για κοίτα με. Όχι, γιατί είμαι άσχημα. Όχι, δεν είσαι άσχημο, είσαι πανέμορφο. Θα πάρω το χαρακάκι μου, θα πηγαίνω στο 13 και θα κάνω κουκίδες. Και άλλη κουκίδα, και άλλη κουκίδα, και άλλη κουκίδα, και άλλη κι άλλη. Και μετά θα ενώσω τις κουκίδες και τσουπ, η δεύτερη μου γραμμή. Σίγουρα θα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος, απλά not my thing. Ορίστε και το πρώτο χρώμα. Ορίστε. Τέλειο. Το επόμενο θα είναι φούξια και το άλλο ένα σκούρο τέτοιο μόβ, ας πούμε. Αναγκαστικά θα γίνει μία-μία ρίγα, γιατί η χαρτοτενία πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Άρα μου κρύβει τη μία ρίγα. Θα περιμένω δηλαδή να στεγνώσει και μετά θα κάνω την επόμενη. Γιατί μου πέρα να το βρέξω, δεν ακούω ποτέ ξανά τους τύπους σου τα. Όχι, κάνει νερά, μωρέ. Γιατί τους ακούω, αφού δεν ξέρουνε. Μου είπανε να βρέξω το ρολάκι και τώρα δεν γράφει ωραία. Μου λείπει το σκακέρα πάτο, αν θες να βάλουμε. Κοίτα εδώ τι κάνει, αχ. Εγώ πόσο ρίψω κίνδυνη είμαι που βάζω με άσπρα ρούχα. Θα σε βάλει. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ποτό. Ναι. Ωραία. Χα! Απλά σου σιούρα. Ναι. Θα σου κάνω μήνυση. Τόλμα ρε. Τόλμα μου κάνεις μήνυση. Πάω σου ένα καφέ. Καφέ να μου κάνεις. Επίσης θυμάμαι
θυμάστε ένα ασπρόμαυρο προχαλί που είχα από το IKEA που και αυτό θα ταιριάζει άπειρα εδώ πέρα. Ιδανικά, ας μην το τεινάζω αυτό στο χαλί. Χάζω, παιδί. Σου αρέσει και σε ένα μπανανιά. Αχ, σε ευχαριστώ. Επίσης, επειδή κάθε φορά που κάνω τέτοια περίεργα μου λέτε, α, τι κάνεις στην περίπτωση που νοικιάζεις, το ξαναβάφεις ή απλά δίνεις τα λεφτά της εγγύησης και το βάφει μετά ο ιδιοκτήτης. Συνήθως έτσι γίνεται. Ιδανικά το βάφεις, ρε παιδί μου. Πόσο μάλλον εγώ που έχω κάνει τέτοιες καφρίλες στο στούντιο. Εντάξει, απλά πέρασε το δύο χέρια λευκό. Τώρα, εδώ πέρα. Αυτό, όπως βλέπετε, έχει μια περίεργη γυψοσανίδα γύρω-γύρω, γιατί αυτό το σαλόνι με το γραφείο του Άλεξ ήταν ενιαίο παλιά από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και χωρίς λόγο, κανένας δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο σαλόνι. Θα κάνουμε γύρω-γύρω από αυτή τη γυψοσανίδα μια κυτρινοπράσινη γραμμή και πίσω από τον καθρέφτη, που θα είναι πολύ ταλαιπωρία να τον κατεβάσουμε, θα κάνουμε μια μπλε αψίδα. Το έχω φτιάξει όλο, το είχα οπτικοποιήσει γιατί είμαι πάρα πολύ φρικιό με τέτοια πράγματα και φοβάμαι να κάνω αλλαγές, πόσο μάλλον στο σαλόνι, δεν είναι το στούντιο που λες ok θα το φτιάξω, είναι το σαλόνι. Και κατέληξα σε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, μπλε αψίδα, κιτρινοπράσινο χρώμα από πάνω, σαν αυτό που βάζω σε όλα μου τα thumbnail που είναι όλα ροζ και κιτρινοπράσινο, το λατρεύω αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε και κάτι άλλο χρωματικά, θα δείξει. Και αυτό το χρώμα σε περίπτωση που ρωτήσετε, κάντε το ένα screenshot, είναι Vitex. Άλλαξα, όχι επειδή λερώθηκα, αλλά επειδή φοβάμαι μην λερωθώ. Και κρίμα είναι. Πάμε! Σας έχουμε βάλει τιμωρία είναι. Έτσι, με βάζανε και κάτω τα μαθήματα, ω μικρή. Όχι, αλλά είχαμε μία γονίτσα στο σπίτι που δεν είχε πάγκο, όπως το λένε, κουζίνας και μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω εκεί πέρα και να ζωγραφίζω. Α, η ζωγραφική. Ναι. Έχω παραγγείλει μία πάρα πολύ ωραία σεξι μερίδα φαλάφελ από το Not Just Falafel, νομίζω έτσι λέγεται. Τέλειο! Έχω φάει τελευταία και ένα πολύ μεγάλο έρωτο με τη σαλάτα ταμπουλέ. Που δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Είναι πλιγούρι, είναι κοινόα. Αυτά τα δύο πράγματα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και μάτια στρουθοκάμπελου και εγώ να λέω ότι είναι συγκλονιστικά. Πάντως έχω φάει τρελό έρωτο και μου αρέσει άπειρα. Και δεν ξέρω γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν τον καφέ τους αφότου έχουν τελειώσει το φαγητό τους. Εμένα μου αρέσει να τρώω 2-3 μπουκές και μετά να πίνω μια γουλιά καφέ. Γιατί υπάρχουν κάποια, δεν ξέρω, snacks που σου λέει αλμυρό με γλυκό μαζί και τα συνδυάζουν σε μία μπουκιά. Π.χ. κάποιοι τρώνε τσουρέκι με φέτα. Εγώ είμαι αυτή κάποιοι. Κάποιοι άλλοι τρώνε καρπούζι με φέτα. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Α! Ο καρπούζι φέτα. Πάντα έτσι κάνω. Όταν τρώω φαγητό, πίνω και καφέ. Τρως κάτι αλμυρό, μετά κάτι γλυκό. Αλμυρό, γλυκό. Οπότε δεν βαριέσαι καθόλου. Άσε που δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που σου λένε συνδυάζεις αλμυρό με γλυκό. Γιατί. Όταν πίνεις ένα αναψυκτικό που είναι πολύ σύνηθες να πίνεις ένα αναψυκτικό με φαγητό. Και αυτό γλυκό δεν είναι. Τους πειράζει το ότι δεν έχει ανθρακικό. Κάθε φορά που τρώω, επειδή τις τελευταίες μέρες τρώω στο γραφείο, βλέπω αίμα. Κάνω διάλειμμα από το μοντάζ ή από τα μέλη και βλέπω αίμα. Είναι το safe place μου. Επόμενη μέρα, τα εργατικά μου πλεξούδια και εγώ συνεχίζουμε. Το μπλε έχει ήδη τελειώσει. Φοβάμαι μήπως χρειάζεται τέταρτο χέρι. Αλλά να και το φούξιά μας εδώ πέρα το έντονο. Να και η απόχρωση. Vitex και αυτό. Ωραίο. Τελείωσα τέταρτο χέρι με ένα μεγάλο ρολό και τώρα θα βγάλω εδώ πέρα τις ταινίες που είναι το πάρα πολύ όχι aesthetic, satisfying. Μπράβο, όλο μπερδεύω αυτές τις δύο λέξεις. Γεια τα αποκαρυστήρια. Και ξέρεις, λέει, τα έχω λερώσει όλα από κάτω. Αχ, είναι τέλειο. Τρίτη μέρα και αποφάσισα να αλλάξω τα χρώματα. Το μοβ δεν βγήκε έτσι όπως το ήθελα, ούτε αυτό. Αυτό το ήθελα να είναι φούξια, φωσφοριζέ φούξια και βγήκε λίγο πιο μπορντό και ξενέρωσα τη ζωή μου, οπότε λέω όχι. Και πήγαμε και πήραμε χρώματα. Πήραμε και ένα άλλο μοβ γιατί αυτό σας είπα δεν μου αρέσει. Ήθελα να είναι με περισσότερη μπλε βάση και λιγότερο κεραμιδί και ξενέρωσα τη ζωή μου όταν το είδα. Και τώρα θα σας δείξω και το μπλε να πάθετε την πλακάρα σας. Γιατί και εγώ την έπαθα με την αρνητική έννοια. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Επίσης πλέον δεν μου κολλάει το χαλί, ενώ πριν που ήταν όλα άσπρα, λέω οκ, δίνει λίγο χρώμα, τώρα με τίποτα.
Δεν μου αρέσει, δεν έχω βγάλει τις χαρτοτενίες, γι' αυτό είναι έτσι χάλια γύρω-γύρω. Σαν ιδέα μου αρέσει πάρα πολύ, απλά τώρα δεν αναδεικνύεται καθόλου ο καθρέφτης, ενώ πριν που ήταν όλα άσπρα έκανε την τέλεια αντίθεση και ο καθρέφτης ήταν το πιο κεντρικό κομμάτι στον τοίχο. Τώρα το πιο κεντρικό είναι το μπλε και χάνεις τον καθρέφτη που είναι πανέμορφος. Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και έλεγα ότι απλά okay, είναι μια πολύ ωραία λύση να βάλεις λίγο χρώμα στον τοίχο, αλλά όχι. Επίσης δεν μου αρέσει το μπλε, εγώ είχα ζητήσει λίγο πιο σκούρο τέλος πάντων. Τώρα με τη φωτεινότητα φαίνεται ο καθρέφτης, αλλά in real life όχι. Με το ασπρόμαυρο χαλί σίγουρα θα φαίνεται πιο ωραίο, αυτό λέγαμε και με τον Άλεξ. Αλλά θα δείξει, θα το δοκιμάσουμε και τα δύο και ό,τι βγει. Από εδώ το χάλασα, το ξέρω ότι το χάλασα. Τουλάχιστον προσπάθησα, okay, μου πήρε 2 μέρες, ωραία, ταλαιπωρήθηκα 2 μέρες, άδικα, θα κάτσω να το ξανακάνω άσπρο. Παρήγγειλα και κάτι φυτά από το Vida XL, έτσι λέγεται το site, και μου ήρθε στραπατσαρισμένο, οπότε προφανώς και θα το επιστρέψω, το είχαν πακετάρει χάλια και δεν φτιάχνεται τώρα αυτό, όσο και να το ισιώσω με το χέρι δεν φτιάχνεται, είναι σκατά, ντροπή δηλαδή, τι είναι αυτό. Πήραμε και κάποια έπιπλα. Θα τα στήσω μετά, είναι για τον διάδρομο, για εδώ. Πολλές μαζεμένες αλλαγές. Αντίο μπλε τύχε, κράτησες μία ολόκληρη μέρα. Αλλά οκ. Από το χελίδι. Νιώθω τρελή. Είδα τώρα ένα TikTok που ήταν μια συνέντευξη της Anne Hathaway και την ρωτάει ο παρουσιαστής, θα έκανες fangirling με κάποιον και λέει εκείνη τον RuPaul από το RuPaul Drag Race και τον είχε καλέσει ο παρουσιαστής στην εκπομπή και η Anne Hathaway έκανε ένα τρελό fangirling η γλυκούλα και ήταν σπίση και ήταν τόσο περίεργο να βλέπεις την Anne Hathaway να κλαίει για έναν άλλον celebrity γιατί σκέφτεσαι πολύ το κάνω και για σένα. Εγώ πάντα κλαίω με αυτά τα βιντεάκια. Δεν σου λέω ότι θα πλαντάξω, αλλά δακρύζα ρε παιδί μου, ένα δάκρυ θα κυλήσει, αλλά από χαρά. Είχα δει και ένα βιντεάκι της Ariana Grande, πολύ πιο παλιά, και ανεβαίνει στη σκηνή ο Joseph Gordon-Levitt. Ήταν έτσι, ξέρω εγώ, χαλαρή και μετά κάνει... Stay tuned, Jimmy Fallon coming up right now! Και ήταν τέλειο, γιατί λες μωρή Ariana. Το κάνει μισή γη αυτό για σένα. Και εγώ κάνω φαγγέλι. Το κάνω μέσα μου. Για παράδειγμα, είχαμε πάει πιο παλιά σε ένα event που ήμασταν, ξέρεις, YouTubers και είχε τύχει και ήταν και η Φουρέιρα. Και εγώ τώρα ξέρω να έχω πεθάνει, να με σπάσει. Αλλά να μην κυρία, δεν το δείχνω. Γιατί ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι ο άλλος θα έρθει σε μια δύσκολη θέση. Οπότε ποτέ δεν το δείχνω. Κάνω fangirling πολύ εσωτερικά. Το κρύβω. Είχα πάει, αλήθεια είναι, τότε σε εκείνο το event στη Φουρέιρα. Καθόταν σε ένα τραπεζάκι εκεί που ήμασταν όλοι. Και βγαίνω και τη λέω: συγγνώμη, με ενοχλεί, σε θεά. Γεια. Αυτό που λέω, εντάξει, όσο και να την ενοχλήσω, θα είναι 3 δευτερόλεπτα. Θα πει: α, και εντάξει, και τέλος, ξέρεις. Αλλά αν α πούμε έτρωγε, όχι. Αν τρώει κάποιος και ο Eminem να ήταν, δεν θα πήγαινα. Α! Αυτό πώς άλλαξε χρώμα. Αχ, θα ήθελα τόσο πολύ να ήταν στοιχειωμένο το σπίτι. Θα είχα τουλάχιστον έναν φίλο. Επίσης, ξέρετε με τι άλλα TikTok κλαίω καλά. Εκεί μπορεί να κλάψω. Αυτά που είναι πάλι στο TikTok, που είναι μία κοπελίτσα, 2 κοπελίτσες σε ένα αμάξι και κατεβάζουν το παράθυρο και λένε κοπλιμέντα σε περαστικούς. Σίγουρα θα σας έχει εμφανιστεί κάποια στιγμή στην αρχική. Ρε, κλαίω. Κλαίω. Που είναι όλοι τόσο χαρούμενοι. Are you in the Olympics? No, but... Cause you look like gold. I do. You do. Δεν ξέρω, παθαίνω σοκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τους ανθρώπους να είναι legit χαρούμενοι. Θα ήθελα και εγώ να κάνω τέτοια TikTok. Αλλά πρώτον, δεν οδηγάω, γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Και δεύτερον, ντρέπομαι πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους. Προσπαθώ πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία να καταλάβω γιατί φοβάμαι τόσο πολύ την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που το λύνουμε και λέμε α! Μήπως είναι αυτό, δεν έχουμε βρει τη σύνδεση. Όταν την βρω και αν μπορέσω να το λύσω αυτό το πράγμα, νομίζω όλη μου η ζωή θα είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν ξέρω πώς το vlog μου κατέληξε τώρα εδώ. Κάθεστε κάτω. Μένα μου αρέσει πολύ περισσότερο να κάθομαι κάτω. Καλά, όταν είναι φρέσκο, καθαρισμένο, σφουγγαρισμένα, είναι το αγαπημένο μου να ξαπλώνω κάτω. Και δεν είναι μόνο ότι απλά κάθομαι κάτω. Μπορεί να σκαλώσω σε ένα άκυρο σημείο στο σπίτι και απλά να λοκάρω εκεί, άμα κοιτάω κυρίως κάτι στο κινητό μου καλά. Μπορεί να κάτσω στο ίδιο σημείο, όρθια, χωρίς να κουνιέμαι μισή ώρα. Αλήθεια! Μπορεί να κάτσω εδώ, να χτυπήσω τον ώμο μου έτσι και απλά να κάτσω μισή ώρα εδώ όρθια και να κοιτάω κάτι ή να απαντάω μηνύματα.
Είναι θεόχαζο, αλλά είμαι σίγουρη ότι το κάνουν κι άλλοι. Και ορίστε πώς βγήκε. Αυτό εδώ το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ και με το χαλί, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε επιτέλους αυτό το μοβ που πήγα και το άλλαξα πόσες φορές. Ταιριάζει πάρα πολύ με το μοβ του χαλιού. Αλλά ναι, μου αρέσει πολύ αυτή εδώ η γωνίτσα. Ρε, μου θυμίζει εκείνο το emoji που είναι ένας γατούλης. Είναι και βαριά αυτή η κάμερα και πονάει πάρα πολύ το χέρι μου. Θυμάστε ένα emoji που είναι ένας γατούλης που ξερνάει ένα ουράνιο τόξο. Αυτό μου θυμίζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι φαν. Επιμένω ότι το χαλί τελικά δεν μου ταιριάζει και ίσως το ασπρόμαυρο να είναι λίγο πιο. Λίγο πιο. Όχι σικάτο, γιατί δεν πάω για σικάτο, αλλά να μην είναι τόσο παρδαλό. Το μοβ να το βλέπετε τώρα, επειδή είναι και τα δύο στην εικόνα. Ταιριάζει! Λίγο το πορτοκαλί του χαλιού με ενοχλεί. Αυτό εδώ κάπως δεν μου έχει κολλήσει καθόλου μέσα στον χώρο. Και να και αυτή η μεριά. Και επιμένω ότι εμένα το lime δεν μου αρέσει. Βασικά, περίμενε τώρα. Γιατί στην κάμερα φαίνεται κίτρινο, έτσι ακριβώς όπως ήθελα να είναι. Και στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο lime. Το βλέπω, όπως βλέπετε, κατάφερα και το άλλαξα μετά από πάρα πολύ βάψιμο και τρίψιμο και. Τουλάχιστον το δοκίμασα και δεν θα μείνω με την απορία και να λέω τι θα μπορούσα να κάνω για να το αλλάξω. Το δοκίμασα, δεν μου άρεσε, μπορώ να το αλλάξω. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Καλά, κυρίως το lime, τίποτα δεν θα είναι σε σχέση με τον μπλε. Θα αλλάξουμε μετά και τα παμολάκια εδώ. Έχω πάρει και κάτι συγκλονιστικά πράγματα. Θα σας τα δείξω στο επόμενο vlog για εδώ πάνω, γιατί το ξέρω ότι δεν ταιριάζουν. Ούτε αυτό ταιριάζει εδώ πέρα. Όπου το χέρι μου πονάει πολύ με αυτή την κάμερα. Ορεκτικά, αυτά εδώ πέρα τα rice balls που τα λατρεύω, κυρίως άμα βάλεις από πάνω λίγη σόγια και ενταμάμε για να κάτσω να δω. Post στην τρίτη σεζόν που έχει βγει και είναι υπέροχη ρε, αλλά δεν μπορώ, είναι πάρα πολύ μαυρίλα στην ψυχή γιατί μιλάνε για πολύ σοβαρά πράγματα και το καθυστερώ, δηλαδή βλέπω ένα επεισόδιο σήμερα, ένα επεισόδιο αύριο, δεν θέλω να το πάρω μόνο καμπανιά και μετά να μου βρει η ψυχή μου. Γιατί όσοι δεν έχετε δει το post πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, είναι συγκλονιστική σειρά. Εννοείται ότι είδαμε και το Squid Games μόνο καμπανιά, πέσει να το τελειώσαμε σε 3 μέρες, είναι συγκλονιστικό. Δεν κάνω spoiler, απλά εμένα το τέλος δεν μου άρεσε. Ξενέρωσα που ήταν αυτός τάχα μου ο κακός. Ξενέρωσα πάρα πολύ. Λέω, κάπως δεν μου κόλλησε. Αλλά όλο το υπόλοιπο συγκλονιστικό. Η γέφυρα ήταν το αγαπημένο μου επεισόδιο. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι αυτός που έχει γράψει την σειρά και προσπαθούσε να πουλήσει την ιδέα 10 χρόνια και δεν το δεχόταν κανείς. Και τώρα ξαφνικά έγινε το νούμερο 1 στο Netflix. Και μπράβο του. Άνοιξε τα φώτα. Δεν ήθελα να βγει δεύτερη σεζόν. Γενικά οι κορεάτικες σειρές, επειδή σας έχω πει ότι βλέπω πάρα πολύ, το κρατάνε εκεί 1 με 2 σεζόν το πολύ. Δεν ήθελα να βγάλει κι άλλη, ήθελα να τελειώσει εκεί. Αλλά κατάλαβα ότι θα συνεχιστεί. Δεν το έψαξα κιόλας, δεν ξέρω αν θα βγει και δεύτερη. Αλλά έτσι κατάλαβα από τον τρόπο που τελείωσε και ξενέρωσα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι θα το χαλάσουν, ότι θα το τραβήξουν τόσο πολύ και μετά θα γίνει ξενέρωτο. Μακάρι να μην. Μακάρι να μην. Σας κλείνω να φάω. Μόλις γύρισα το intro που είδατε στην αρχή, θα κάνω και το outro γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν έχω κάνει. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, κάντε το. Εμείς θα το πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο και μέχρι τότε να έχετε πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Και ελπίζω μέχρι το επόμενο βίντεο το σαλόνι να είναι το ίδιο και να μην με πιάσει τίποτα και να πω, αχ, ξέρεις τι, δεν έχω δοκιμάσει φούξια σαλόνι. Let's do this!